Πούμε ένα καλό μεσημέρι στον Υπουργό Εσωτερικών, τον ΝΥΝ, τον κύριο Νίκο Νουρή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Νουρή. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα, και χρόνια πολλά σας εορτάζω εσάς και στη συνάδελφό σας. Να είστε καλά. Τώρα, κύριε Νουρή, έτσι όπως άκουγα το ότι μας μετέδιδε η συνάδελφος από τη Βουλή και σκέφτηκα ότι έχετε κι εσείς έτσι μια κόλλα χαρτί και γράφετε τι πιθανό να σας καλέσουν όταν δεν είστε πλέον Υπουργός Εσωτερικών, να καταθέσετε, να πάτε κάπου, ανοιχτά ζητήματα. Ο κύριος Χάσικος τώρα έχει φύγει τόσο καιρό από Υπουργός Εσωτερικών και πάει να συζητήσει για το σφαγείο Κοφίνου, για παράδειγμα. Κυρία Σάβα, η έγνοια δική μου στο συγκεκριμένο θέμα είναι ξεκάθαρη. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχουμε καταγράψει. Ένας από τους λόγους που ακόμα δεν προωθήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο η αίτηση κατά παρέκκληση που είναι εδώ και κάποιους μήνες στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι γιατί ακριβώς υπάρχει ένα τεράστιο και πολυσύνθετο πρόβλημα και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές παρανομίες. Παρανομίες δεν είναι μόνο στο θέμα των οικίσκων που διέμειναν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Υπάρχουν θέματα με τα θέματα μισθώσεων, υπάρχουν θέματα με την διαχείριση των λοιμάτων. Όλα λοιπόν αυτά πρέπει να θεσμοθετηθούν και κυρίως να νομιμοποιηθούν. Έγνοια λοιπόν δική μου και του Υπουργείου μου είναι ότι η πρόταση που είναι στο τελικό της στάδιο για να αχθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να είναι μια ρύθμιση, μια εισήγηση ενώ και μια ρύθμιση που θα είναι προσωρινή. Πρέπει να είναι νόμιμη και μόνιμη. Κυρίως μόνιμη και βεβαίως και νόμιμη εννοείται. Ως εκ τούτου, αυτό το οποίο θα πρέπει να αναμένεται από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ότι την δεδομένη στιγμή που θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, που επαναλαμβάνω θα είναι στις επόμενες μια-δύο εβδομάδες, υπολογίζω, η εισήγηση, θα περιλαμβάνει όλες εκείνες τους όρους και τις προϋποθέσεις για να λειτουργεί σωστά, για τα θέματα όχλησης, τα περιβαλλοντικά θέματα, τα θέματα τα πολεοδομικά, τα θέματα της διαχείρισης και της διαμονής των εργατών. Επομένως, όλα αυτά που επαναλαμβάνω είναι ένα τεράστιο και πολυσύνθετο πρόβλημα που αφέθηκε δυστυχώς να εμφανίζει αυτή την εικόνα, θα πρέπει να ρυθμιστούν. Και βεβαίως να σας πω, εις απάντηση αυτό που με ρωτήσατε προηγουμένως, ότι υπάρχει στο Υπουργείο Εσωτερικών μια ιστορία με την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία όμως στο ενδιάμεσο θα μπορούσε να είχε ρυθμιστεί πολύ πιο πριν. Το Υπουργείο Εσωτερικών το 2017 κινήθηκε με συγκεκριμένο τρόπο εναντίον της εταιρείας ΣΥΠΡΑ και εξέδωσε διατάγματα κατεδάφισης για τους συγκεκριμένους οικίσκους. Χωρίς να θέλω να ψέξω τον οποιονδήποτε και τις διαδικασίες ούτε τους ανεξάρτητους θεσμούς, εγώ θα πω τα πράγματα και τα γεγονότα. Ενώ τότε θα μπορούσαν να είχε γίνει μια ρύθμιση, η εταιρεία αποτάθηκε με νέα αίτηση, όπως της επέτρεπε η νομοθεσία, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο αρμόδιο τμήμα πολεοδομίας. Το Υπουργείο εκ νέου απάντησε πάρα πολύ γρήγορα και απορρίπτοντας τη συγκεκριμένη αίτηση και στη συνέχεια ο αιτητής προσέφυγε στη μεθοδολογία της κατά παρέκκληση αίτησης, η οποία πήρε σημαντικό χρόνο για να τεθεί ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών εισήγηση. Το Υπουργείο Εσωτερικών διατηρεί τις δικές του απόψεις. Δεν δικαιούμαστε βάσει νομοθεσίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών δεν δικαιούται βάσει γνωμοδότησης παλιάς του Γενικού Εισαγγελέα να διαφοροποιήσει μεν την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλήσεως. Δικαιούται όμως ο Υπουργός Εσωτερικών να καταθέσει τις δικές του απόψεις στο Υπουργικό Συμβούλιο και αν πείσει το Υπουργικό Συμβούλιο ότι πρέπει να συμβεί κάτι διαφορετικό, τότε να επιστραφεί η αίτηση στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλήσεως. Ναι. Εννοείται ότι είναι δεδαλώδεις και οι διαδικασίες. Δυστυχώς. Και δεν μπορεί στο μεταξύ να υπάρξει άμεση παρέμβαση, ακόμα και κατεδάφιση, αν θέλετε, σε κάτι παράνομο. Γιατί πάρα πολύ απλά υπάρχουν στη μέση δικαστικές διαδικασίες, όπως και τώρα έχει υπάρξει έφεση από την εταιρεία και ακόμα δεν έχει εκδικαστεί. Επομένως, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το οποίο συμβαίνει συνήθως είναι, ενόσο υπάρχει, είναι η αρχή που ακολουθείται από τους διάφορους δημοσίους οργανισμούς, ενόσο υπάρχει σε εξέλιξη μια δικαστική διαδικασία, να μην μπορείς να προχωρήσεις το επόμενο βήμα. Το διαφορετικό όμως στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι υπάρχουν θέματα περιβάλλοντος, θέματα υγείας, θέματα συμμόρφωσης με ευρωπαϊκές οδηγίες, κάτι που πρέπει να διαχειριστούν. Να. Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα που δέστε πώς προέκυψε και έγινε μείζον από τον εντοπισμό θετικό στον ιό εργαζόμενο.
Αυτά που περιγράφεται με παράνομους οικίσκους, με θέματα όχλησης, περιβάλλοντος, βρίθουν σε όλη την Κύπρο. Συνεπώς, αυτά που θα πάρετε στο Υπουργικό Συμβούλιο θα έχουν την έκταση που να αφορά γενικά το σύνολο των ενεργειών του Υπουργείου Εσωτερικών, τι μπορεί να αλλάξει. Δεν θα είναι, αντιλαμβάνουμε, μεμονωμένα για το σφαγείο. Πρέπει να πάρετε. Είναι 11 διαφορετικά κεφάλαια, κυρία Σάβα, και θέλω να ευχαριστώ για το ερώτημα σας. Θέλω να διασαφηνίσω κάτι. Εμείς δεν περιμέναμε στο Υπουργείο Εσωτερικών το κρούσμα του κορονοϊού για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε, για να ασχοληθούμε με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως σας είχα πει από την Άνοιξη, είχε τεθεί ενώπιον μου η έκθεση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλήσεων και στη συνέχεια, επειδή υπάρχουν πολλές εμπλεκόμενες φορείς, αποτάθηκα σε όλους τους φορείς ζητώντας διευκρινήσεις, με σημαντικότερη την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η οποία μας έδωσε την δική της θέση με ποιο τρόπο θα πρέπει να ρυθμιστεί περιβαλλοντικά το θέμα, μόλις πολύ πρόσφατα, πριν από 10 μέρες περίπου. Και όλες μαζί αυτές οι απόψεις θα είναι στην διάθεση του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος θα πρέπει να αποφασίσει εάν συντάσσεται με την θέση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλήσεων ή εάν θα υποστηρίξω κάτι διαφορετικό στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και για να μην να προλάβω ενδεχόμενη άλλη ερώτησή σας, ο Υπουργός Εσωτερικών έχει αποφασίσει και έχει ετοιμάσει την δική του έκθεση και είναι στο τελικό στάδιο αυτή τη στιγμή του θέματος, της διερεύνησης, της νομικής πλευράς της πτυχής του θέματος, εάν και κατά πόσον υπάρχουν θέματα τα οποία επηρεάζουν αυτή την μεθοδολογία που εισηγούμαστε με την δικαστική διαδικασία. Ναι. Αυτή είναι η μοναδική εκκρεμότητα. Ναι. Ως κύριε Νουρή, αυτό που εγώ ρώτησα είναι κατά πόσον, αφού ξεκινήσατε να κάνετε αυτή τη δουλειά, δεν ξέρω αν έχετε και άλλες υποθέσεις ενώπιό σας μέσα στο Συμβουλίο Παρεκκλήσεων. Έχουμε παράνομα υποστατικά, όχληση, κτηνοτροφικά, σε βιομηχανικές περιοχές, διάφορα θέματα που προκύπτουν. Συνεπώς, αυτή η διαδικασία που τώρα, ρωτώντας όλες τις υπηρεσίες κλπ., αν θα εκπονήσετε, αν θέλετε, ένα σχέδιο για έγκυρο και έγκαιρο εντοπισμό αυτών των περιπτώσεων που αφορούν και τις εγκαταστάσεις και θέματα περιβάλλοντος και όλα αυτά μαζί που προκύπτουν, όπως είπαμε, για το ΣΥΠΡΑ είναι ένα παράδειγμα. Όχι, δεν είναι ένα παράδειγμα. Πολύ σωστά το απάντησα προηγουμένως ότι είναι 11 διαφορετικά κεφάλαια. Ναι, στη συγκεκριμένη εισήγηση, ναι, που η κάθε μια από τις οποίες διαλαμβάνει διαφορετικά θέματα. Κατανοητό. Είναι οι δεξαμενές των χειρολιμάτων, είναι η οικίσκη, είναι το θέμα της αναερόβιας διαχείρισης, είναι τα θέματα της καύσης των υπολοιμάτων. Ναι. Που θα έχουν εφαρμογή αυτά που λέτε και αλλού. Αυτό προσπάθω να... Θα έχουν εφαρμογή, ναι, ό,τι αποφασιστεί και αλλού, όχι μόνο στο λόγο σφραγείο. Αυτό λέω. Αυτό εξυπακούεται ότι η κάθε αίτηση που υπάρχει στον οποιονδήποτε, δεν έχουμε πολλά σφαγεία στην Κύπρο. Ναι. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Μπορεί να είναι άλλου είδους υποστατικά που προκαλούν όχληση, οχλαγωγία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και όλα αυτά. Αυτό λέω, κύριε Νουρή. Ότι ανοίγει ο σκοπός του όρου για να πάρουν. Ναι. Αυτοί οι όροι τίθενται συνήθως από τις αρμόδιες αρχές. Το τίθενται είναι το ένα ζήτημα. Το εφαρμόζονται είναι το άλλο ζήτημα. Σωστό. Το πρόβλημα της επιβολής είναι πάντοτε ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο δεν έχουμε μόνο στα συγκεκριμένες οχληρές αναπτύξεις, το έχουμε από τις απλές καφετερίες με την όχληση και τους χώρους εστίασης μέχρι αυτού του είδους τα εργοστάσια. Επομένως, το πρόβλημα είναι διαχρονικό στην Κυπριακή Δημοκρατία, ας μην κρυβόμαστε. Το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με την νομοθεσία πάρα πολλές φορές, έχει να κάνει με τις διαδικασίες και κυρίως με την επιβολή. Mm. Δεν είμαστε ως κράτος αποτελεσματικοί στα θέματα επιβολής. Το έχουμε δει στις παρανομίες που υπάρχουν στις τουριστικές ζώνες, στις περιοχές που έχουμε ιδιαίτερα χώρους αναψυχής, αλλά βεβαίως και στις εργοστασιακές μονάδες. Αυτό, ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Και ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να μην φτάνει καν στον Υπουργό Εσωτερικών, τον εκάστοτε, είναι και οι παρεκκλήσεις και όλα αυτά που προκύπτουν, οι έξτρα άδειες κλπ. Για να μας πάει στο θέμα, κύριε Νουρή, σας καλούν προσωπικά να πάτε ξανά, ενδεχομένως έχετε πάει στο Δάλι, έξω από το δημοτικό της περιοχής που αναπνέουν τα παιδιά μαζούτ, φωνάζουν εδώ και καιρό, εκπνέουν τα χρονοδιαγράμματα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε εντολές, οδηγίες για μετακίνηση των εργοστασίων ασφάλτου, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τον Μάρτιο, γιατί ήταν Ιούλιο η απόφαση, 9 μήνες.
Και έχουμε απεργία, θα κάνουν απεργία τα παιδιά. Μάλλον οι γονείς δεν θα πάρουν τα παιδιά τους για τρεις μέρες ως ένα μέτρο, μπας και η πολιτεία τους ακούσει, γιατί ζητάνε μετακίνηση άμεσα. Κυρία Σάβα, θέλω να είμαι ξεκάθαρος και πολύ ειλικρινής. Πρώτα πάνω απ' όλα, η κυβέρνηση έχει πάρει μια απόφαση για εντός 8 μηνών μετακίνηση στο συγκεκριμένο εργοστασία και ξεκινήσαμε από το πρώτο λεπτό, από τις 22 Ιουλίου, που λήφθηκε συγκεκριμένη απόφαση, συγχωρείτε τα συναρμόδια Υπουργεία, να μπορέσουμε να διευθετήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Αυτή τη στιγμή το βάρος όσον αφορά την χωροθέτηση, πέφτει την καινούργια χωροθέτηση, πέφτει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχει μια σειρά από ενέργειες που πρέπει να γίνουν, τις έχω επεξηγήσει και στους εκπροσώπους των οργανωμένων γονέων, και στους ανθρώπους των σχολείων, αλλά και στους κατοίκους, όπως και στους δημάρχους. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι δυστυχώς δεν μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη τόσο μεγάλες ασφαλτικές μονάδες να τις μεταφέρουμε κάπου αλλού με τόσο εύκολο τρόπο. Με το πάτημα ενός κουμπιού αυτή η δουλειά δεν μπορεί να γίνει. Δεύτερο, το μεγάλο μας πρόβλημα ήταν πού θα χωροθετηθούν. Να. Τρέξαμε λοιπόν και αποφασίσαμε ότι αντί να προκαλέσουμε συνάθρηση σε ένα συγκεκριμένο σημείο μόνο όλων αυτών των ασφαλτικών μονάδων, κάναμε μια κατάτμιση των βιομηχανικών μονάδων και συμφωνήσαμε με τις εταιρείες, ότι είναι τρεις οι εταιρείες, συμφωνήσαμε ότι θα χωροθετήσουμε μονάδες στην περιοχή τη βιομηχανική της Καλαβασού, κάποιες μονάδες στην περιοχή της Κόσης και κάποιες μονάδες στην περιοχή του Μιτσερού. Μπήκαμε σε μια διαπραγμάτευση για την έκταση του χώρου που θα πρέπει να τους αποδοθεί. Πάντοτε. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, είναι τρία τα ασφαλτικά. Ένα από αυτά θα πάει σε μια από τις τρεις περιοχές, Καλαβασιό, Κόση και Μιτσερού. Όχι. Τα ασφαλτικά δεν είναι τρία. Τρεις είναι οι εταιρείες. Ναι. Τα ασφαλτικά είναι περισσότερα. Ναι. Έχουν από δύο εργοστάσια ο καθένας, τα είχαν μαζεμένα. Λοιπόν, και έχουμε κάνει την ανάλογη διευθέτηση. Όμως και στις συγκεκριμένες περιοχές, δηλαδή τις τρεις που έχω προαναφέρει, διεξάγεται αυτή τη στιγμή μια λεγόμενη σωρευτική μελέτη από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Ακριβώς γιατί δεν θέλουμε, κυρία Σάβα, και νομίζω ότι αυτό το πράγμα το καταλαβαίνει και ο πιο αδαής που μας ακούει, δεν θέλουμε να μεταφέρουμε το ένα πρόβλημα από τη συγκεκριμένη περιοχή και να το πάμε σε μια άλλη περιοχή. Ναι. Εκεί που θα πάει πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει όχληση. Και έχουμε δεσμευτεί και εγώ και ο συνάδελφος μου, ο κύριος Καδής, απέναντι και στις οργανωμένες κοινότητες που μας είδαν, ότι θα περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, αυτής της μελέτης, συγχωρείτε, για να είμαστε βέβαιοι ότι εκεί που θα τους χωροθετήσουμε δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Ναι. Παραδείγματος χάρη. Κύριε Νουρή, πριν να μου εξηγήσετε, παραδείγματος χάρη, αυτό που μίλησαν τουλάχιστον μαζί μου και αυτοί που τους ενετάρισαν να κάνουν και αυτή τη μελέτη, είναι ότι δεν έχει υποδειχθεί συγκεκριμένος χώρος για να γίνει συγκεκριμένη η μελέτη. Όχι, ότι είναι μια συγκεκριμένη περιοχή και έχει διαφορά σε αυτό που πρέπει να καταλήξουν. Έχετε προχωρήσει. Όχι, κύριε Σαββά, έχουμε καταλήξει και έχει προταθεί στις εταιρείες και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία. Θα την ονομάσω λίγο τι του πάρε δώσε. Ναι. Κάποιες από τις εταιρείες χρειάζονται κάποιες χιλιάδες μέτρα περισσότερα από αυτά τα οποία τους έχουν χορηγηθεί και προσπαθούμε να διευθετήσουμε το πρόβλημα. Για την δημοκρατία δεν είναι πρόβλημα να χωροθετήσουμε και να δώσουμε ακόμα 2 ή ακόμα 3 χιλιάδες μέτρα. Ούτως ή άλλως αυτά δεν θα χαριστούν, θα είναι υπενικείο. Ναι. Επομένως δεν θα είναι γίνει αυτό το θέμα. Το πρόβλημα είναι μέσω εκμίσθωσης γης. Ναι. Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια, εννοείται. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι η καταλληλότητα των τεμαχίων. Και ιδιαίτερα, ενώ θεωρώ ότι έχουμε κλείσει την συμφωνία μας για την περιοχή της Κόσης και την περιοχή του Μιτσερού, στην περιοχή της Καλαβασού και οι αρχές, οι περιβαλλοντικές αρχές και το Τμήμα Πολεοδομίας και Εκκίσεως διατείνεται ότι υπάρχει ένα κομμάτι της συγκεκριμένης βιομηχανικής ζώνης το οποίο δεν πρέπει να αποδοθεί στις βιομηχανίες. Γιατί πολύ απλά, αν τους μεταφέρουμε σε κατώτερο υψόμετρο, ενδεχόμενα να έχουμε τα προβλήματα που έχουμε σήμερα με τις οσμές και την οχληρία που υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή του Τσερίου. Άρα λοιπόν, τελειώνουμε αυτές τις 2-3 μέρες, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμά μας, και με την περιοχή της Καλαβασού, τη χωροθέτηση, και βεβαίως
Δεν περιμέναμε να τελειώσει αυτό το συγκεκριμένη χωροθέτηση, η ακριβής εννοώ, για να δραστηριοποιηθεί η υπηρεσία περιβάλλοντος. Ήδη έχουν δραστηριοποιηθεί. Θα ολοκληρωθεί αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και θα ξεκινήσει η διαδικασία. Δεν θέλω να συζητήσουμε και δεν είπαμε ποτέ, ούτε με τους ίδιους, ότι υπάρχει αλλαγή στα χρονοδιαγράμματα. Άρα είμαστε στο χρονοδιάγραμμα που συζητούμε. Υπάρχουν δυσκολίες, όμως θεωρώ ότι θα είμαστε μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα, το επόμενο διάστημα, να μπορέσουμε να ξεκινήσει η διαδικασία της μετακίνησης. Και βεβαίως, κυρία Σάβα, να πω και κάτι τελευταίο. Αυτή η μετακίνηση προϋποθέτει, και το έχουμε πει στις εταιρείες, ότι θα πρέπει να θέσουν και στα δικά τους εργοστάσια. Παίρνω πάσα από το προηγούμενο σας ερώτημα όταν μιλούσαμε για το σφαγείο. Θα πρέπει να και θα μπουν τέτοιοι όροι από την υπηρεσία περιβάλλοντος, ότι και παρά το γεγονός ότι εκεί που θα μετακινηθούν θεωρητικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να λειτουργήσουν στη βάση συγκεκριμένων προδιαγραφών για να ελαχιστοποιήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Όλοι πρέπει να κατανοήσουν κάτι. Θέλουμε μια χώρα καθαρή, θέλουμε μια χώρα μακριά από όχληση, μακριά από περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς χρειαζόμαστε και τους ασφάλτους. Χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην κατασκευή δρόμων. Είναι γνωστό ότι αυτές είναι οι μονάδες που λειτουργούν σήμερα στην Κυπριακή Δημοκρατία και επομένως οφείλουμε να διασφαλίσουμε και τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας τους, χωρίς όμως τα προβλήματα που σήμερα έχουν συσσωρευτεί με τα προβλήματα που ταλανίζουν και βασανίζουν τον κόσμο και τα παιδιά και το σχολείο αλλά και τους κατοίκους της γύρω περιοχής. Ναι. Συνεπώς, αυτό που καταλαβαίνω από αυτά μου λέτε ότι δεν μπορεί να εισακουστεί το αίτημα των επηρεαζομένων για αναστολή των εργασιών, αν υπάρξει ή όποια καθυστέρηση, παρότι το ένα είναι και παράνομα που λειτουργεί. Το άλλο, κύριε Νουρή, θα μπορούσε, αφού υπάρχει πρόβλημα σε μια περιοχή, στις άλλες περιοχές, να προχωρούσε ένα-ένα τα εργοστάσια για να γίνει και αποσυμφόρηση ακόμα και της κατάστασης του αέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλούμε για τεράστιες μονάδες, δεν μπορούν να μετακινηθούν αποσπασματικά. Όμως, επειδή πάρα πολύ σωστά έχετε θέσει το θέμα, κάναμε ένα μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό. Κάλεσα στο γραφείο μου πριν από 3 περίπου εβδομάδες την μία από τις εταιρείες από την οποία προκύπτει το πρόβλημα, γιατί δεν είναι από το σύνολο των εταιριών, είναι η μία και δεν οφείλεται στη μονάδα παραγωγής, οφείλεται στη χωροθέτηση που έχει αποδεδειγμένα και που εκπέμπει δυστυχώς, ενώ είναι χωροθετημένη στο Δήμο Τσερίου, εκπέμπει και δημιουργεί την οχληρία στον Δήμο Ιδαλίου. Ναι. Και είναι μία από τις μονάδες. Και ζητήσαμε από τη μονάδα να μας φέρει τάχιστα μέχρι την ημερομηνία της μετακίνησης να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες που θα τους υποδειχθούν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος για να ελαχιστοποιήσουμε τις εκπομπές μέχρι την μετακίνησή τους. Από την άλλη, με ρωτήσατε κάτι και δεν θέλω να υπεκφύγω της απάντησής σας. Το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας μιας εταιρείας, επειδή ακριβώς οι μονάδες είναι πάρα πολύ λίγες στη δημοκρατία, είναι ουσιαστικά 3, υπάρχει ο κίνδυνος της δημιουργίας μονοπωλιακών καταστάσεων. Γι' αυτό βεβαίως αντιλαμβάνεστε έχει μια άλλη διάσταση που ενέχει και χαρακτήρα ευρωπαϊκών νομοθεσιών και είμαστε πολύ προσεκτικοί με τον τρόπο με τον οποίο το χειριζόμαστε. Δεν είμαστε ευτυχείς που ταλαιπωρείται ο κόσμος, κατανοούμε απόλυτα το πρόβλημα, γι' αυτό εγώ ζήτησα και είδα στο Υπουργείο τους άμεσα επηρεαζόμενους. Με την ίδια ευθύτητα με την οποία μιλώ σε εσάς, επεξήγησα και στους ίδιους ακριβώς αυτά τα οποία σας λέω. Δεν υπάρχει κάτι οτιδήποτε διαφορετικό. Εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι μοναδικός μας γνώμονας είναι να τρέξουμε τη διαδικασία. Μάλιστα. Κύριε Νουρή, θα σας ευχαριστήσουμε.